Βέβαια, ήδη ακούστηκαν. Εγώ απλά θα σας περιγράψω βιωματικά αυτό που ζήσαμε, γιατί είμαι νοσηλεύτρια στο ΑΧΕΠΑ. Ήταν το πρώτο νοσοκομείο το οποίο ήταν κέντρο αναφοράς. Και βέβαια, από εκεί πια βλέπεις και καταλαβαίνεις τι οργάνωση υπήρχε και ποιο ουσιαστικά ήταν η λύση που έδινε η κυβέρνηση. Από τον πρώτο καιρό που ήδη ήρθε το πρώτο κρούσμα της πανδημίας στο ΑΧΕΠΑ, αυτό που έγινε είναι ότι ένα ολόκληρο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε νοσοκομείο μόνο COVID. Αυτό σήμαινε ότι ξαφνικά όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς σταμάτησαν να υπάρχουν και εξαφανίστηκαν κιόλας. Και αυτό ήταν πολύ πιο έντονο στις εφημερίες, που πλέον δεν υπήρχαν περιστατικά, δεν υπήρχαν εγκεφαλικά, δεν υπήρχαν εμφράγματα, δεν υπήρχαν αλλά. Υπήρχαν όμως πάρα πολλές εισαγγελικές. Τι λέω εισαγγελικές? Ήταν κυρίως ψυχιατρικά περιστατικά, οι οποίοι ζούσαν ή μόνοι τους στο σπίτι ή με ανήπορους γονείς, όπου δεν υπήρχε γιατροί να μπορέσουν να αναπροσαρμόσουν τη δόση τους. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κάτω από μια έτσι πολύ έντονη κατάσταση, στο τέλος μέσω της αστυνομίας καταλήγαν στα νοσοκομεία. Εμείς σαν νοσηλευτές, αλλά και οι γιατροί, ξαφνικά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου κανένας δεν μας είχε ενημερώσει για τίποτα, δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας. Και εδώ ήταν αυτό που είπε και ο σύντροφος, ότι πραγματικά το κόμμα μας και όλοι, και όχι μόνο οι υγειονομικοί, αλλά από όλους τους χώρους, βγήκαμε μπροστά και απαιτήσαμε το πιο βασικό από όλα, να υπάρχουν τα μέτρα προστασίας, που ήταν γάντια, μάσκες, οι οποίες μάσκες ήταν μετρημένες ή στην αρχή λέγανε τις βγάζετε, γράφετε το όνομά σας, τις απλώνετε και τις ξαναφοράτε. Και βέβαια σε όλα αυτά ήρθαν ξαφνικά οι μεγαλοδωρητές, οι οποίοι βέβαια είχαν ξεκινήσει και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πως ήταν Λάτσης, Νιάρχος, που εδώ κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι τίποτα δεν χαρίζουν, άρα υπάρχουν και ανταλλάγματα για όλες αυτές τις δωρεές. Υπήρχαν όμως και άλλες μικροδωρητές που έδιναν στο προσωπικό γιαούρτια, γάλατα, σαλάτες, που πραγματικά μπορεί να είναι αστείο, αλλά είναι τραγικό. Γιατί μέσα από αυτό, μέσα από αυτό το δόλωμα που προσπαθούσαν να ρίξουν, προσπαθούσαν να κρύψουν τη γύμνια και του συστήματος υγείας και της ίδιας της πολιτικής, αλλά και των διοικήσεων των νοσοκομείων, που ουσιαστικά υπήρχε προσωπικό που πέθανε, υπήρχε προσωπικό που μπορεί να μετέδωσε ο ίδιος ή να έχασε συγγενείς. Και το κυριότερο είναι ότι υπήρχε προσωπικό, και εδώ είναι η ταξικότητα που μιλάμε, ότι ο ιός δεν ήταν ίδιο για τους άλλους, ότι υπήρχαν υγειονομικοί οι οποίοι τα παιδιά τους από τη στιγμή που ήταν κλειστά τα σχολεία δεν είχαν σε ποιο να τα αφήσουν και δεν είχαν και λεφτά να πάρουν κάποιον άνθρωπο για να κρατάει τα παιδιά τους. Και μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Όπως υπήρχαν υγειονομικοί, που ενώ τουλάχιστον στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει γιατρός εργασίας και ο γιατρός εργασίας έλεγε ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν μπορεί να δουλέψει, και όμως ο διοικητής όλα αυτά τα έκοβε γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. Για να μην σας κουράσω, εγώ θα τελειώσω. Τις απαντήσεις τις έδωσε, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, μία εκδήλωση για τη μέρα, λέει, του νοσηλευτή. Το έκανε η νοσηλευτική υπηρεσία μαζί με τη διοίκηση. Λοιπόν, σε όλη αυτή την φιέστα ήταν καλεσμένη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μιλήσανε μάλλον με τον Υπουργό Υγείας. Ο διοικητής της τέταρτης είπε, μου έκανε εντύπωση ότι στην τοποθέτησή του είπε ότι όταν ήρθε η πανδημία, αυτό που κοιτάξαμε να κάνουμε ήταν η άμυνα με επικουρικούς. Που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα σου θυμίζει ότι ουσιαστικά ήταν η αρένα με τα λιοντάρια και ρίξανε μέσα προσωπικό το οποίο δεν ήταν εξειδικευμένο. Πολλοί από αυτούς ούτε καν είχαν δουλέψει ξανά σε νοσοκομείο, να αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Και από την άλλη η υποδιοικήτρια, η οποία είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη κυβέρνηση που έχει περάσει, γιατί στις θέσεις
των υποδιοικητών στις Τέταρτη είπε είναι δύο νοσηλεύτριες. Ξέχασαν όμως να πούνε ότι ποτέ δεν έχουν μιλήσει για βαρέα και ανθυγινά, ποτέ δεν έχουν μιλήσει για συνθήκες εργασίας, ποτέ δεν έχουν μιλήσει ότι η νοσηλεύτρια θα είναι στα 67 και θα κάνει νύχτες και θα βγαίνει σε σύνταξη. Και τέλος πάντων ποτέ δεν έχουν μιλήσει ότι όλο αυτό το έχουμε πληρώσει με τη ζωή μας, με την υγεία μας και κανένας μα κανένας δεν βγήκε ποτέ να πει, όχι μόνο για τους υγειονομικούς, αλλά για όλο αυτό που τραβάμε, ότι πραγματικά πέρα από τον ιό, πέρα από αυτό, το χειρότερο κακό απ' όλα είναι πραγματικά ο καπιταλισμός. Είναι αυτό το σύστημα που ζούμε, που αυτό γεννά τη φτώχεια, αυτό γεννά και τους ιούς, αυτό γεννάει και τη βία.